Αυτό το οποίο θα μπορούσαμε να πούμε είναι ότι το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Παπαγιάννης συνεχίζει να μορφώνει τον τόπο. Τον τόπο του ελληνικού, τον τόπο της γύρω περιοχής, στα Τζουμέρκα. Γιατί φέτος θα επεκταθεί το συμπόσιο. Θα γίνουν κάποια έργα και απέναντι στο Πετροβούνι και στη γέφυρα της Πλάκας. Όπως επίσης νομίζω ολοκληρώνεται και το όραμα το οποίο είχε ο δάσκαλος να μπουν γλυπτά μέχρι πάνω το μοναστήρι της Τσούκας. Ήδη έχει ξεκινήσει πάνω διαμόρφωση, διάφοροι γλύπτες έχουν ξεκινήσει πάνω να φτιάχνουν το χώρο, γίνονται παρεμβάσεις στη φύση. Η ίδια η φύση με τις παρεμβάσεις που έχει κάνει, τις παίρνει και τις χρησιμοποιεί ο γλύπτης σαν πρώτη ύλη για να μπορέσει να δημιουργήσει μια κατάσταση. Μια κατάσταση η οποία ήδη υπάρχει σε αυτό το χώρο, απλά έρχεται ο γλύπτης να ενεργοποιήσει το χώρο με αυτούς τους ογκόλυπτους. Η φύση είναι ο μεγαλύτερος του τάλους δάσκαλος. Οπότε εμείς ερχόμαστε εκεί με λίγες παρεμβάσεις, όχι πολλά-πολλά, με λίγες παρεμβάσεις απλά να φτιάξουμε κάτι διαφορετικό, όπως μπορεί ο καθένας. Ενεργοποιεί και όλο αυτό του ραντάρ. Δηλαδή θα είναι πολύ ωραίο βλέποντας αυτές τις φυγές εκεί στον αέρα να ακούς και ένα δημιουργεί μια κατάσταση. Φοβάμαι εκδικηθεί η φύση.